Κύριε Κουμπούρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα πτυχίο έκανε έκκληση στους πολίτες να μην υπάρξει χαλαρή ψήφος, βάζοντας θέμα ότι θα κρυθεί η σταθερότητα της χώρας. Και ρωτώ, στις ευρωεκλογές κρίνεται η σταθερότητα μιας χώρας όταν πριν ένα χρόνο έχει κερδίσει με 41%? Κοιτάξτε να σας πω, το κάθε κόμμα και η κυβέρνηση κάνει μια προσπάθεια πώς θα προσετεριστεί τους ψηφοφόρους και φυσικά χρησιμοποιεί και αξιοποιεί όλα τα μέσα. Η σταθερότητα για αυτή τη χώρα ακούγεται στο όνομα των όσων βιώνει, ζει ο λαός, και φυσικά ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί να πάρει την έγκρισή του στις ευρωεκλογές για να συνεχίσει την ίδια πολιτική στην ίδια σταθερότητα εντός εισαγωγικών, που σημαίνει συνέχιση των πιο αντιλαϊκών αντεργατικών πολιτικών, συνέχιση μιας πολιτικής η οποία είναι πολιτική που βάζει το λαό ουσιαστικά στη γωνία, πολιτικών οι οποίες υφαγορεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν κατακρεουργήσει τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Μια σταθερότητα δηλαδή στην ανάγκη του κεφαλαίου, στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, στις ανάγκες όλων εκείνων που έχουν όλα αυτά τα χρόνια κατακρεουργήσει τα δικαιώματα του λαού και που αυτή η σταθερότητα δεν έχει καμιά σχέση δηλαδή με την καλύτερη ζωή που πρέπει και δικαιούται να ζει ο λαός και οι εργαζόμενοι. Αυτό ονομάζει σταθερότητα και θέλει να προσεδριστεί τους ψηφοφόρους για να συνεχίσει τις ίδιες πολιτικές. Αυτό λοιπόν που λέει ο κ. Μητσοτάκης για σταθερότητα, αυτή πρέπει να είναι η καταδίκη της Νέας Δημοκρατίας από τα λαϊκά στρώματα για τις πολιτικές, για τη σταθερότητα που επιθυμεί και φυσικά και της βολικής αντιπολίτευσης των κομμάτων που στέκονται δίπλα σε αυτές τις πολιτικές που, εν πάση περιπτώσει, και εκείνοι θέλουν να προσετεριστούν τους ψηφοφόρους για να συνεχίσουν με άλλα πρόσωπα, ίσως τις επόμενες εκλογές με μια διαφορετική κυβέρνηση, με διαφορετικά πρόσωπα, αλλά στο ίδιο μοτίβο, στις ίδιες πολιτικές. Αυτή πρέπει να είναι η καταδίκη τους. Μάλιστα. Κύριε Κουμπούρη, διαβάζω διάφορες έρευνες που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βγαίνει ότι στην πλειοψηφία τους οι πολίτες, όλες τις χώρες, ζητούν να μπουν στη συζήτηση ενώπιον των ευρωεκλογών θέματα όπως είναι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός, το δημόσιο σύστημα υγείας, η μισθή, η ακρίβεια. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, αν αυτά τα θέματα μπαίνουν στην ημερήσια διάταξη και αν μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη νέα του σύνθεση να δώσει κάποιες προοδευτικές κατευθύνσεις επάνω σε αυτά τα ζητήματα. Γιατί ακόμη και τα μονοπόλια και οι ολιγάρχες, αν υπάρχει φτώχεια, δεν θα μπορούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο ο κόσμος να έχει κάποια χρήματα για να μπορεί να αγοράζει. Αλλιώς δεν θα λειτουργήσει και η δική τους οικονομική ευμάρεια. Ξέρετε, το σύστημα, τα μονοπόλια και οι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι κυβερνήσεις τους, οι πολιτικές τους είναι σε ανταλλαγή στα δύο λιθάρια. Το σύστημα, εν πάση περιπτώσει, είναι σε αδιέξοδο. Λύσεις δεν μπορεί να δώσει. Σκέφτονται, ας πούμε, να δώσουν αυξήσεις. Θα μειωθεί η δυνατότητά τους για επενδύσεις. Σκέφτονται να μην δώσουν αυξήσεις. Θα μειωθεί η κατανάλωση από τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Δεν μπορούν να δώσουν λύσεις. Δεν φοράνε τα αιτήματα των εργαζομένων, του λαού, των λαϊκών στρωμάτων στα προγράμματά τους και στις θέσεις τους. Από την άποψη αυτή, γι' αυτό δεν συζητούν πάνω σε αυτά τα ζητήματα, γι' αυτό αποφεύγουν τη συζήτηση, γι' αυτό δημιουργούν αντιπαραθέσεις πάνω σε δευτερεύοντα και τριτεύοντα ζητήματα που δεν έχουν καμιά σχέση με τα πραγματικά δικαιώματα, αυτά που είπατε, τα δικαιώματα και τα αιτήματα του λαού και των εργαζομένων. Και από την άποψη αυτή, και στη χώρα μας και στην Ευρώπη, τα εργατικά λαϊκά στρώματα πρέπει να βγάλουν συμπέρασμα, να συνεχίσουν τους αγώνες τους, να κατανοήσουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά οι θεσμοί της, το Ευρωκοινοβούλιο κτλ. Δεν μπορούν να παίξουν ρόλο ευνοϊκό για τις ανάγκες τους και φυσικά πρέπει εκεί, σε αυτά τα όργανα, αφού έχουμε εκλογές και υπάρχει εκλογική διαδικασία, να εκλεγούν
ευρωβουλευτές, κόμματα που είναι σε αντίθεση με αυτή την ένωση, που θα πολεμήσουν αυτή την ένωση, που θα δώσουν τη δυνατότητα στο λαό να παλέψει από καλύτερες θέσεις για την ανατροπή της, να παλέψουν για τα δικαιώματά τους, να αντισταθούν σε όλες αυτές τις πολιτικές και φυσικά να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για μια κοινωνία, για μια πολιτική, για πολιτικές λύσεις και στην οικονομία και στην κοινωνική ζωή που θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις για να ζήσει καλύτερα και με αξιοπρέπεια ο άνθρωπος που παράγει, ο πραγματικός δηλαδή παραγωγός του πλούτου στην κοινωνία μας, που είναι εργαζόμενος άνθρωπος, που είναι τα λαϊκά στρώματα της κοινωνίας. Αυτό πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Τώρα, έχει ανοίξει μία συζήτηση, κύριε Κουμπούρη, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι λαοί έχουν κάνει μία στροφή προς τα δεξιά. Και θέλω να το συζητήσουμε λίγο αυτό. Βλέπουμε λοιπόν να υπάρχουν πολλά προβλήματα, να υπάρχει ακρίβεια, να υπάρχει ανεργία, να μην υπάρχει ανάπτυξη. Και την ίδια στιγμή οι λαοί, αντί να επιλέγουν να κάνουν ένα βήμα προς το προοδευτικότερο, πηγαίνουν προς την άκρα δεξιά. Αυτό πώς μπορεί να το εξηγήσετε εσείς, και αν μπορεί κάποιος να το αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο? Να σας πω, και η άκρα δεξιά και τα φασιστικά κόμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Δηλαδή οι πολιτικές τους, οι θέσεις τους και η προοπτική τους είναι θέσεις που υπηρετούν το σύστημα, που είναι συνάδων με το σύστημα, είναι θέσεις οι οποίες εξυπηρετούν το σύστημα και πραγματικά πολλές φορές επιλέγονται από το σύστημα στα διέξοδα που έχει, τάχα σαν εναλλακτική λύση για να λυθούν τα προβλήματα. Ας πούμε, οι λαοί πρέπει να καταδικάσουν, και αυτό είναι το σοβαρό, όλα αυτά τα κόμματα, και τα ακροδεξιά κόμματα και τα φασιστικά, το φασισμό που είναι η εναλλακτική λύση του συστήματος, που είναι τα μαντρόσκυλά του, και να δώσουν τη μάχη να ενισχυθούν πραγματικά οι δυνάμεις εκείνες που αντιπαλεύουν επί της ουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια κατεύθυνση και μια προοπτική, όπως σας είπα προηγούμενα. Εξάλλου, ας πάρουμε υπόψη μας ότι οι δυνάμεις που επικαλούνται τα φασιστικά κόμματα, τις ακροδεξιές δυνάμεις κτλ., μια χαρά κυβερνούν μαζί και μια χαρά ψηφίζουν μαζί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε το παράδειγμα της Μελόνι στην Ιταλία, έχουμε το παράδειγμα του Όρμπαν, που εν πάση περιπτώσει δεν έχουν καμιά διαφορά, ούτε έχουν αντιθέσεις εκεί που ψηφίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και παίρνουν μια χαρά τις ίδιες θέσεις που παίρνουν τα λεγόμενα δεξιά ή τα λεγόμενα σοσιαλιστικά ή σοσιαλδημοκρατικά ή τα αριστερά μορφώματα που είναι συνακόλουθα. Να σας ρωτήσω όμως κάτι, κύριε Κουμπούρη. Ανεξάρτητα αν κάποιος μπορεί να συμφωνεί ή διαφωνεί μαζί σας, ακούγοντας αυτό που λέτε, ουσιαστικά ισχύει αυτό που κατά καιρούς λέτε, ας πούμε, πέντε κόμματα, δύο πολιτικές. Δεν μπορεί αυτό να ισχύει όμως και στην Ευρώπη? Δηλαδή δεν μπορεί μόνο το κουκουέ να έχει τις πιο σωστές προσεγγίσεις? Δεν υπάρχουν άλλα κόμματα που θα μπορούσαν ενδεχομένως να λειτουργήσουν σαν κοινωνικοί σύμμαχοι, ώστε να φτιαχτεί ένα μέτωπο να αλλάξουν πράγματα? Κοιτάξτε, μακάρι να υπήρχαν και να υπάρξουν δυνάμεις, οργανωμένες δυνάμεις, πολιτικά κόμματα που κινούνται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή σε αντίθεση επί της ουσίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αντίθεση με τις πολιτικές της, σε αντίθεση με την προοπτική και τους στόχους της που δεν είναι άλλη από την υπερέτηση και την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατεύθυνση του ανταγωνισμού με άλλες υπεριαλιστικές δυνάμεις. Μακάρι να υπήρχαν τέτοια κόμματα και να υπάρξουν τέτοια κόμματα. Το ζήτημα είναι ότι αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό πρέπει να γίνει, σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούν τα εργατικά λαϊκά στρώματα και στην Ευρώπη, και πράγματι γίνονται αγώνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν δυνάμεις σε αυτή την κατεύθυνση, πρέπει να ενισχυθούν και να δραστηριοποιηθούν σε μια τέτοια κατεύθυνση. Μακάρι να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη και προοπτική σε αυτή την κατεύθυνση. Μακάρι να υπάρξει. Μάλιστα. Το κουκουέ ωστόσο είναι μια δύναμη που δεν έχει βάλει νερό στο κρασί του. Από την αρχή έχει τοποθετηθεί. Οι θέσεις του έχουν δικαιωθεί, για να λέμε έτσι όπως είναι τα πράγματα, από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ΕΟΚ αρχικά,
που θα θυμάσαι και άλλα κόμματα. Τότε φώναζαν όποια να το παιδί συνδικάτο όπως τον Πασόκ. Τα φώναζαν όμως για να πετομίσουν ψήφους. Γιατί στη συνέχεια η ζωή και η προοπτική έδειξε ότι δεν πίστευα σε αυτή την κατεύθυνση. Το ΚΚΕ έμεινε σταθερό. Γιατί σταθερήμεν και η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά τα συμφέροντα δικαιώθηκαν οι θέσεις του, αποκαλύφθηκε ότι δεν έχουμε μια ένωση για τα συμφέροντα των λαών της Ευρώπης, έχουμε μια ένωση του πολέμου, μια ένωση που υπηρετεί τα συμφέροντα και την ανάπτυξη του κεφαλαίου, έχουμε μια ένωση που έχει κατακρεουργήσει τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, μια ένωση που εν πάση περιπτώσει είναι εχθρική. Και αυτό πρέπει να γίνει από τους λαούς, να ισχυροποιηθούν για την ανατροπή αυτής της Ένωσης και για τη δημιουργία μιας Ευρώπης που πραγματικά θα είναι Ευρώπη με προοπτική την ειρήνη, την ευημερία των λαών κτλ. Και μια τέτοια, ας πούμε, Ευρώπη είναι στην προοπτική της πάλης μας και πρέπει να είναι στην προοπτική της πάλης των λαών και κομμάτων που θα υπάρξουν σε μια τέτοια κατεύθυνση, μια Ευρώπη με λίγα λόγια που η παραγωγική διαδικασία και ο παραγόμενος πλούτος θα υπηρετήσει τις πραγματικές ανάγκες των λαών και όχι τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και των πολυεθνικών. Κύριε Κουμπούρη, κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Ο Πρωθυπουργός πήγε στο Αττικό Νοσοκομείο και αμέσως μετά το κόμμα σας έβγαλε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση, μιλώντας ότι ο Πρωθυπουργός πήγε να διαφημίσει σάπια υλικά της εμπορευματοποίησης, ιδιωτικοποίησης, της πληρωμής και της ταλαιπωρίας των ασθενών, των πενιχρών μισθών, της ελαστικής απασχόλησης των υγειονομικών κτλ. Κατηγορείται λοιπόν την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να διαλύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η ίδια κυβέρνηση όμως λέει ότι έχει κάνει χιλιάδες προσλήψεις και έχει ενισχύσει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στα τελευταία χρόνια το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το πού είναι η αλήθεια, για να δούμε. Να ρωτήσουμε τους ίδιους τους υγειονομικούς. Να ρωτήσουμε τους συνταξιούχους, να ρωτήσουμε τους εργαζόμενους, να ρωτήσουμε τα εργατικά λαϊκά στρώματα για το τι αντιμετωπίζουν σε αυτό που ονομάζουμε Εθνικό Σύστημα Υγείας, που το έχουν κατακριβήσει, το έχουν διαλύσει, έχει χιλιοπληρωθεί και πληρώνεται σήμερα από το υστέρημα των εργαζομένων, από τις κρατήσεις που γίνονται για την κοινωνική ασφάλιση, για την υγεία, εμείς παραδείγματος χάρη οι συνταξιούχοι. Ξέρετε ότι πληρώσαμε την εφορία όσο εργαζόμαστε. Πληρώνουμε εφορία από τις θεκισμένες συντάξεις μας. Πληρώνουμε κρατήσεις για την υγεία από την κύρια, από την επικουρική σύνταξη. Πληρώνουμε κρατήσεις για την υγεία και φυσικά για τη χειρία. Από τις συντάξεις χειρίας δηλαδή πληρώνουμε όλα αυτά. Και Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν έχουμε. Οι ελλείψεις στους γιατρούς, στους νοσοκόμους, σε δομές και σε όλα εκείνα που χρειάζεται για να υπάρξει πραγματικά ένα σύστημα υγείας δημόσιο που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες, δεν υπάρχει σήμερα. Έκλεισαν νοσοκομεία, έκλεισαν θεραπευτήρια. Όλα αυτά είναι γνωστά και μάλιστα ο κ. Γεωργιάδης ήταν περήφανος που έκλεισε αυτές τις δομές και τώρα μας έχουν βάλει απογευματινά χειρουργία σαν απάντηση, δηλαδή επιπληρωμή για την υγεία, σαν απάντηση στις πραγματικές ανάγκες ενός δημοσίου συστήματος υγείας. Δηλαδή καθημερινά την εμπορευματοποιούν την υγεία, καθημερινά τα προβλήματα αυτά φαίνονται, καθημερινά η υγεία, η δημόσια πλέει τα λύσθια και στο τέλος πάμε σε μια λογική ότι όποιος έχει χρήματα θα μπορεί να γιατρευτεί, όποιος δεν έχει χρήματα θα πεθαίνει. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Και αυτή η αλήθεια δεν λέγεται μόνο από το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ παλεύει σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτή η αλήθεια λέγεται από όλο το λαό, από τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από το που πιστεύουν, ανεξάρτητα από το τι ψηφίζουν, ανεξάρτητα από ποια θέση κρίνουν και τις θέσεις του ΚΚΕ. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια που μπορεί να κρυφτεί και αυτό είναι κριτήριο για την ψήφο του λαού και των εργαζομένων και για αυτά που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός στο Αττικό Νοσοκομείο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δήμο Κουμπούρη, να σας ευχαριστήσω για τη συνέντευξη, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Να ευχηθώ και εγώ καλή δύναμη στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους και να δυναμώσουν αποφασιστικά, να δώσουν την ψήφο τους ακόμα και κριτική ψήφο αν έχουν, ακόμα και παρατηρήσεις αν έχουν με την στρατηγική του ΚΚΕ. Είμαστε η μοναδική δύναμη που θα αντιπαλέψει και μέσα στο κοινοβούλιο και έξω από το κοινοβούλιο πολύ περισσότερο με τους αγώνες του λαού και των εργαζομένων αυτές τις πολιτικές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας.